Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Feta Report. Ξεκινάμε όπως πάντα που μας βρίσκεται www.fetareport.gr, facebook.com/fetareport, youtube.com/fetareport. Επίσης υπάρχει Instagram, Twitter. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο τώρα που σας το χρωστάμε και μάλιστα στο συγκεκριμένο το έχουμε ξαναηχογραφήσει, αλλά δεν βγήκε καλά και είπαμε να το ηχογραφήσουμε έτσι τελευταία φορά. Μαζί μας ο Χρήστος, ο Dr. Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση. Το κανάλι έχει TikTok? Όχι ακόμα. Γιατί βλέπω ότι ανοίγεται στα social media, οπότε και το TikTok είναι τώρα κοντά έρχεται. Έχουμε Discord που όποιος μας αγοράσει καφέ από το Coffee, υπάρχει ένα ρομποτάκι και τον βάζει αμέσως μέσα στο Discord άμα θέλει. Και υπάρχει ένα άλλο, ένα που σαν ραδιόφωνο που είναι τώρα. Είμαι πολύ εκτός class, μόδας, δεν ξέρω. Κάτι είναι Club, Beam, Club House, που ανεβάζεις μόνο ηχητικά. Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Δεν έχω μείνει παλιά. Έχω μείνει στο Facebook, χαζεύω και μου έχουν πει ότι αυτό είναι ξεπερασμένο πλέον. Όλο ο χαβαλές γίνεται στο Instagram. Ίσως. Του είχε πει ένας στον Καραμπάγιο τη συνέντευξη, που του είχε πει ο γιος του ότι το Facebook είναι το Instagram των γέρων. Ναι, έτσι μου έχουν πει και εμένα. Και έτσι αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε για τις προσωπικότητες και τα χρώματα στο χώρο εργασίας. Και η ιστορία που θα πω είναι πώς έφτασα εγώ να τα γνωρίσω. Εντός εισαγωγικών, που είναι η πρώτη. Ήμουνα σε μια από αυτές τις μεγάλες εταιρείες με τα παράξενα, εντελώς ουδέτερα ονόματα και μας είχαν πάει, όχι την Google, και μας είχαν πει ότι θα πάτε, ξέρω εγώ, έχει σεμινάριο στο τάδε ξενοδοχείο. Πάω στο ξενοδοχείο και λέω πού είναι η πληροφορική και μου δίνει ο άλλος οδηγίες, αλλά έτσι όπως μου τις έδωσε, εγώ άκουσα, βγαίνω μετά, βλέπω έναν διάδρομο, παθαίνω ένα μπλοκ και πήγαινα άλλα αντάλλων. Μπαίνω κάπου, βλέπω πολλές γυναίκες, λέω εντάξει, θα κάθισω εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Και ήταν το marketing που είχα πάει κατά λάθος και μας έλεγαν αυτό το χρωματικό πίνακα. Η εν λόγω εταιρεία, αυτό που έκανε ήταν στα πρώτα σημεία της πώλησης, δεν πήγαινε να μάθει κάποιες είναι οι ανάγκες του έργου, τι θέλουν να κάνουν και τέτοια. Προσπαθούσε να χαρτογραφήσει τις προσωπικότητες των ανθρώπων με τους οποίους μιλούσε, για να τους χειριστεί ανάλογα. Και το είχαμε θίξει λίγο με τον Γιώργο σε προηγούμενο, ας πούμε, που είχε βγει ότι που είχαμε συζητήσει ότι ο Γιώργος ήταν κίτρινος, ήταν σε ένα εντελώς μπλε περιβάλλον, το οποίο είναι το κακό, ας πούμε. Και κάπου εκεί ήταν το ότι υπόσχεση, ας πούμε, να κάνουμε το επεισόδιο. Και ταυτόχρονα είχαμε μιλήσει μαζί, μάλλον αυτό είναι το τελευταίο. Έτσι. Βγήκε ένα βιβλίο το οποίο το είχα δει πολύ σε βιβλιοπολία, λέγεται Ανάμεσα σε Ηλίθιους, που είναι λίγο αδόκιμος τίτλος για τα ελληνικά. Το οποίο το χρησιμοποιήσουμε ως βάση, αλλά δεν είναι podcast αναφορά στο βιβλίο. Όπου ο Τόμας Έριξον, το έχω εδώ μπροστά, κατόρθωσε και έγραψε για ένα θέμα το οποίο συνήθως αναλύεται σε ένα σεμινάριο σε μία ώρα. Κατόρθωσε και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται σε πάρα πολλές και δεν είναι βαρετό, δεν κάνει κύκλους. Αλλά απ' την άλλη δεν έχει πολλά quotes. Γιατί έτσι όπως έχει ροή, δεν έχει κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι okay, να σας διαβάσω τη σελίδα 15, ας πούμε. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Αν κατάλαβα καλά, ο συγγραφέας λέει ότι το όλο κόνσεπτ των χρωμάτων το θέσπισε ο πατέρας του, τη θεωρία τη συγκεκριμένη. Δεν θυμάμαι. Κατάλαβα εγώ. Ότι όλη αυτή η θεωρία με τα χρώματα είναι του πατέρα του δημιούργημα και αυτό συνεχίζει το legacy. Αυτό κατάλαβα εγώ από τον πρόλογο του βιβλίου. Μπορεί. Όσον αφορά τον Έριξον. Ναι, δεν το okay. Θυμάμαι αυτή η λεπτομέρεια. Θυμάμαι ότι είχε συνεχίσει το με τον πατέρα του ότι είχαν μαζί μια επιχείρηση. Ναι. Να πω εγώ ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο το έχω διαβάσει γιατί μου το πρότεινες εσύ. Και να πω ενημερωτικά ότι πρόσφατα είδα μια εταιρεία η οποία παρήγγειλε από μια άλλη συμβουλευτική εταιρεία να γίνει αυτή η ανάλυση στο προσωπικό της. Και η συμβουλευτική εταιρεία στην πραγματικότητα έδωσε προφίλ με βάση αυτά τα χρώματα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι κάνανε κάποιο είδους συνεντεύξεις και λάβανε κάποιο report το οποίο τους κατέτασε με βάση αυτά τα χρώματα. Και εγώ εντυπωσιάστηκα, δεν ήξερα ότι αυτό γίνεται τόσο συστηματικά σε επίπεδο consulting σε εταιρείες. Εδώ τουλάχιστον στην Αγγλία. Ότι κάποια εταιρεία υπάρχει η οποία κάνει consulting να κάνει evaluate το προσωπικό σε ποια χρώματα ανήκει για κάποιο είδους coaching. Υπάρχει, είναι θέμα για pairing, για ποιους θα βάλεις να δουλεύουν μαζί. Ναι. Και για αυτή ήταν και η τέτοια, ότι πότε τσακώνονται. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ίσως και από τη συνιστόσα ή από το αντικείμενο ή από τη συνιστόσα των ανθρώπων που δουλεύουν σε μια εταιρεία υπάρχει κάποιος προσανατολισμός συνήθως ή σε κάποιο τμήμα. Έτσι πρέπει να το ψιλοξέρεις, να το ψιλομυριστείς για να μην πέσεις σε περίπτωση να βρεθείς εντελώς διαφορετικά, ας πούμε. Συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Να πούμε τα χρώματα μία. Ναι, να δώσουμε μία γρήγορη, τουλάχιστον σε τι αναφερόμαστε τώρα, γιατί μετά μπορούμε να ανοίξουμε και σε άλλες τεχνικές. Ωραία. Έτσι όπως το λέω, επειδή το τέτοιο θα είναι
Ίσως στο YouTube θα πετάξω εικόνες, αλλά για όσους μας ακούτε έτσι από ηχητικά μόνο, σκεφτείτε ότι έχετε ένα κομμάτι χαρτί, ένα χώρο και έχετε γράψει τα νούμερα 1, 2, 3, 4, αλλά πώς, το 1 πάνω αριστερά, το 2 πάνω δεξιά, το 3 κάτω δεξιά, σαν ρολόι δηλαδή, και το 4 κάτω αριστερά. Δηλαδή το 4 έχει από πάνω του το 1 και από δίπλα το έχει το 3. Το 3 έχει πάνω του το 2 και από τα αριστερά το έχει το 4. Στην 1 συνήθως, θα μπορούσαμε να τα βάζαμε και ανάποδα, αλλά συνήθως στην θέση 1 βάζουμε το μπλε. Οι μπλε είναι κυρίως οι αναλυτικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή που σκέφτονται έτσι πάρα πολύ αναλυτικά. Οι κόκκινοι είναι αυτοί που λέμε οδηγοί, αυτοκράτορες, οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν πράγματα και να οδηγούν την κατάσταση και να οδηγούν και να πετυχαίνουν πράγματα. Οι κίτρινοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι καλές οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και να υπάρχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Την τελευταία θέση, στην 4, είναι οι πράσινοι, οι οποίοι θέλουν να υπάρχει γενικά μια ηρεμία και μια σταθερότητα. Γενικά ένας άνθρωπος, νομίζω συνήθως, αυτό είναι που διάβασα στο βιβλίο και μου κάνει έκδοση, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πράσινοι. Αν κατάλαβα καλά, είναι περίπου 70% των ανθρώπων. Ναι, κάτι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Εσύ τι έχεις κάνει? Οι υπόλοιποι τρεις ξεχωρίζουν πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Ιδιαίτερα, όχι και οι τρεις, και οι κόκκινοι και οι μπλε και οι κίτρινοι, τους βλέπεις από μακριά τη συμπεριφορά τους. Αλλά ναι, η συντηρητική πλειοψηφία είναι πράσινη. Δεν ξέρω, έκανες κάποιο τεστ εσύ για τον εαυτό σου να δεις που ανήκεις? Θα σου πω. Όταν πρώτο ήρθα σε επαφή με τη θεωρία, εγώ ένιωθα καραμπινά τα μπλε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να είμαι κάτι άλλο. Είδα το ότι όσο μεγαλώνω, και δεν ξέρω με τι έχει να κάνει αυτό, αρχίζω και κοκκινίζω. Δηλαδή, εγώ είμαι μπλε κόκκινος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να κατανοώ τα φαινόμενα, αλλά με βάση την κατανόηση σε κάποιο βάθος, θέλω να το κάνω άμεσα πράξη. Τυχαία, στην εταιρεία που βρίσκομαι τώρα, μάλλον όχι τυχαία, γιατί είμαστε μαζί ήδη 3-3,5 χρόνια και πιο πριν δουλεύαμε στο ίδιο γραφείο, δηλαδή έχουμε σχέση 5 ετών. Ο CEO που τον λένε στην Ελλάδα είναι κόκκινος μπλε. Κόκκινος μπλε, άρασε και σένα. Συμπληρωματικά. Ναι. Δηλαδή είναι κυριότερη προσωπικότητα ότι είναι κόκκινη, θέλει να κάνει πράγματα, αλλά δεν εμπνέεται με βάση το εγώ του, εμπνέεται με βάση κάποια πράγματα, τα οποία, κάποιες προσλαμβάνουσες που έχει, ας πούμε. Κατάλαβα. Θα πάτε καλά. Ναι, αμέ. Δύο κόκκινοι μαζί δεν είναι εύκολο από ό,τι κατάλαβα να συνυπάρξουν. Αλλά δεν είσαι κατά κόκκινη, είσαι λιγότερο κόκκινο από εκεί. Έχουμε διαφορετικούς τομείς ευθύνης λόγω του τεχνικού. Ναι, τα πράγματα στα οποία πρέπει να κάνουμε μαζί, ας πούμε, και να συγκρουστούμε εντός εισαγωγικών, που συγκρουόμαστε, αλλά αυτό είναι ένα, ας πούμε, με τους κόκκινους. Είναι υπέρ της σύγκρουσης για να δοθεί μια κατεύθυνση. Και τον μπλε. Οι μπλε και οι κόκκινοι έχουν το χαρακτηριστικό ότι τους ενδιαφέρει το πρόβλημα και η λύση στο πρόβλημα. Η κατανόηση του προβλήματος. Ενώ η πράσινη και η κίτρινη ενδιαφέρει η σκέψη, η σχέση, η σχέση των ανθρώπων. Να πω από τη μεριά μου ότι έχω κάνει κάποιο τεστ. Θα ήθελα να είχα βγει μπλε, αλλά μάλλον είμαι ένας πράσινος άνθρωπος και για λίγη ώρα είχα λίγο εκνευριστεί, γιατί ήθελα να είμαι κάτι περισσότερο από ένα πράσινο πιόνι στη μεγάλη μάρτα των πράσινων. Μια χαρά όμως. Το έκανα και σε έναν φίλο μου, το οποίο ήξερε τη θεωρία για πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, και ο οποίος μου είπε ότι στη διάρκεια των χρόνων από κόκκινος έγινε κίτρινος. Και είχαν μεσολαβήσει διάφορα σκηνικά, καυγάδες, όπου είχε διαπιστώσει ότι το πόσο κόκκινος ήταν δημιουργούσε ρήγματα και δεν του άρεσε αυτό. Και στη διάρκεια της ζωής του εξελίχθηκε σε κίτρινος. Μου έδειξε, ας πούμε, δύο τεστ που έκανε με διαφορά 7-8 ετών. Από κόκκινος ήταν κίτρινος. Γιατί ξεκίνησε να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις για να αποφύγει τους καυγάδες. Και μου φάνηκε ενδιαφέρον. Δεν το παίρνουμε δηλαδή το χρώμα μας και το κουβαλάμε για μια ζωή. Ναι, δεν είναι σαν τα αρχέτυπα που έχουμε. Ωραία. Και τώρα θα το κουβεντιάσουμε αυτό υπό το πρίσμα των εργασιακών σχέσεων, συνεργασιών. Ναι, το αναφέρεται και στο βιβλίο και το έχουμε ζήσει, ας πούμε. Ποιοι τα πάνε καλά μαζί τους, μεταξύ τους. Και εδώ είναι το ότι αν το πάρεις αυτό και πίσω, ότι ναι, θα βλέπω τους ανθρώπους ως ένα από τα τέσσερα χρώματα, ξαφνικά πολλές συμπεριφορές, ξέρεις, ταυτόχρονα κολλάνε, ξέρω εγώ. Ένα είναι το ποιοι τα πάνε καλά μαζί τους και το ποιοι τσακώνονται. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν συνήθως τα πάνε καλά μαζί τους είναι είτε ένα χρώμα με τον εαυτό του, γιατί ουσιαστικά έχει την ίδια αντιμετώπιση πραγμάτων, αλλά πιο αποδοτικό είναι ένα χρώμα με το δίπλα του.
Δηλαδή, όπως τα είπαμε, 1, 2, 3, 4, το 1 με το 2 και το 4, δηλαδή το 1 το μπλε με το κόκκινο και το πράσινο, mm-hmm. το κόκκινο τα πάει καλά με το μπλε και με το κίτρινο, το κίτρινο τα πάει καλά με το κόκκινο και με το πράσινο, και το πράσινο που είναι στη γωνία τα πάει καλά με το μπλε και με το κίτρινο. Ενδιαφέρον, αυτό σημαίνει το εξής. Σύμφωνα με το βιβλίο, συνήθως οι leaders σε ορισμένα επαγγέλματα ή περιβάλλοντα είναι κόκκινοι. Όταν χρειάζεται κάποιο είδους, να μην το πω aggressive, γιατί η λέξη aggressive έχει κακό έτσι, feeling. Παρ' όλα αυτά, εάν οι περισσότεροι σε μια ομάδα είναι πράσινοι, γιατί στατιστικά μάλλον θα είναι πράσινοι, άμα επιλέγουμε χήμα κόσμο, και έχεις ένα κόκκινο ηγέτη, αυτό ενδεχομένως δημιουργεί κάποιο είδους σύγκρουση ή αντιπάθεια μέσα στην ομάδα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αυτό είναι ναι, το ότι έχει ένα ωραίο παράδειγμα το βιβλίο που λέει ότι είχαν πάει σε ένα πάρτι και τα είχαν πιει και ναι. αντιστράφησαν οι ρόλοι. Άρχισαν δηλαδή οι πράσινοι να μιλάνε με ειλικρίνεια στον κόκκινο και ο κόκκινος άρχισε να γίνεται αγαπούλης. Τσακώνονται αυτοί που είναι στα αντίθετα. Δηλαδή τσακώνονται ναι, οι κόκκινοι με τους πράσινους και οι κίτρινοι με τους μπλε. Το έχουμε πάθει και στο podcast. Οπότε τι χρειάζεται, μια διαστρωμάτωση. Αν έχεις έναν κόκκινο ηγέτη και μια ομάδα από πράσινους παίχτες, πρέπει να έχεις μια διαστρωμάτωση μεταξύ τους, λίγο κίτρινο, λίγο μπλε. Αυτό το οποίο συνίσταται, ποτέ δεν ήμουν στη φάση ότι όλοι να είμαστε μαζί και όσο πιο πολύ και να αγαπιόμαστε, είτε στις παπαριές ότι πρέπει να υπάρχει όσο πιο πολύ diversity γίνεται και ιστορίες. Mm-hmm. Αλλά εδώ mm-hmm. αυτό το οποίο προτείνει το βιβλίο και συμφωνώ 100% είναι το ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνο ένα χρώμα, γιατί μετά θα καταλήξεις να έχεις echo chamber, group thinking. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά το ότι το κάθε ένα έχει ελαττώματα. Ένα που το έχει ναι. στο τέλος, τώρα θα ξεσποϊλάρουμε, αλλά εντάξει, δεν είναι λόγος να μου διαβάσει αυτό το βιβλίο, γιατί εντάξει, δεν θα σας πούμε. Δεν είναι θέμα πλοκής. Είναι ένα βιβλίο παύλα εγχειρίδιο. Δεν έγινε και τίποτα, μ' ακούσετε κάτι αυτό το βιβλίο. Έχει μια ιστορία που έδινε σε group χωρισμένα με το χρώμα το ίδιο πρόβλημα και του έλεγε να το λύσουν. Και έλεγε ότι το μπλε group δεν το έλυσε, αλλά γύρισε πίσω με ερωτήσεις για τη διατύπωση. Κοινώς είχαν μπλέξει σε μια λούπα υπερανάλυσης. Η αναλυτική και δεν μπορούσαν να πάρουν απόφαση. Mm-hmm. Ένα group νομίζω έδωσε κάποια λύση, ίσως να ήταν ίσως το κόκκινο group, αλλά τόσο το κόκκινο group απλά δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μια απόφαση. Δηλαδή ο καθένας έτσι όπως είχε ακούσει τη θέση του προβλήματος, είχε μια ιδέα, είχε ψυχανεμιστεί πώς ήθελε να λυθεί, αλλά δεν μπορούσε να πείσει τους υπόλοιπους ότι, OK, παιδιά, έχουμε 10 λύσεις πιθανές, σωστή είναι αυτή η δική μου. Μάλλον, ή του τάδ. Ας κοιτάξουμε να δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Που εδώ, ας πούμε, θα τους ξελάσπουν ένας μπλε. Θα τους έλεγε ότι ρε παιδιά, αυτή εδώ έχει 2-3 βασικά λάθη, ας πούμε. Εντάξει. Ή ένας πράσινος θα τους έλεγε, ξέρω εγώ, παιδιά, αυτή είναι υπερβολική. Ξέρω εγώ, θέλει πολύ, πολύ, πολύ δουλειά για να γίνει. Ή ένας κίτρινος να τα βρούμε. Εάν τον ακούγαν τον πράσινο ή τον μπλε, θα τον ακούγανε. Αλλά αν υπήρχαν, θα έπρεπε να τον ακούσουν. Οι κίτρινοι, λέει, είχαν παράξει μια εκπληκτική παρουσίαση, η οποία δεν είχε καθόλου λύση. Και οι πράσινοι δεν θυμάμαι τι είχαν κάνει. Πάλι δεν είχαν κατορθώσει να παράξουν, ξέρω εγώ, να δώσουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ενώ αν υπήρχε ένα μείγμα, θα πήγαινε κάπου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ανάξουμε σε αυτό που λένε ότι άμα ζητήσεις σε μια αγορά να σου πούνε πόσο ζυγίζει μια γελάδα, όλοι θα πούνε διαφορετικό νούμερο, αλλά ο μέσος όρος θα είναι η σωστή απάντηση. Δεν ξέρω αν ταυτίζεται με αυτό το φαινόμενο, ότι χρειάζεσαι πολλά δεδομένα από διαφορετικές οπτικές για να καταλήξεις σε μια απόφαση. Ίσως γενικεύω λάθος εδώ πέρα. Ας γυρίσουμε στα χρώματα. Πρέπει να έχεις ένα μείγμα χρωμάτων για να υπάρχει μια αρμονία στην απόφαση. Δεν ξέρω, ρε, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, έχω δει σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε finance περιβάλλοντα, τα finance περιβάλλοντα είναι κόκκινα. Δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα να σε βρίσουν. Γιατί σου λέει ότι εγώ κοιτάω το στόχο, εφόσον πέτυχα το στόχο, και να πω κάτι για τη μάνα σου δεν πειράζει. Ναι. Το τράβηξα για ένα τέτοιο. Αλλά για να σου πω ότι είσαι χαζός, ότι είσαι ηλίθιος, ότι είσαι άχρηστος, δεν πειράζει. Αφού στο τέλος κάναμε το trade, κλείσαμε το deal, θα πάρουμε το bonus μας και πάμε στον επόμενο. Αυτό το έχω δει στο προηγούμενο εργοδότη μου, όπου η διαδικασία συνέντευξης δίνει έμφαση σε κάποια στοιχεία χαρακτήρα, τα οποία νομίζω ήταν κατά κύριο λόγο μπλε και κόκκινα. Ήθελε, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν κόκκινα χαρακτηριστικά και κατέληξε να είμαι σε ένα περιβάλλον όπου όλοι είχαν μια πολύ ισχυρή άποψη και ήταν αρκετά κουραστικό. Γιατί δεν είχαν όλοι την ίδια άποψη, είχαν όλοι διαφορετικές απόψεις, λογικό. Αλλά ήταν όλοι πολύ ισχυρογνώμονες και δεν μπορούσες εύκολα να βγάλεις άκρη. Η εταιρεία πίστευε ότι το να έχεις και λίγο confrontation στον χώρο εργασίας προάγει
την αποτελεσματικότητα, οπότε ήταν και ok να είσαι και λίγο πιο αποφασιστικός, ας το πούμε έτσι. Αυτό εμένα με κούραζε και νομίζω ότι αποφάρινε και τους ανθρώπους που ήταν και για κάποιο λόγο είχαν προσληφθεί κατά λάθος. Οπότε ναι, πολύ κόκκινο νομίζω δεν κάνει καλό, θέλει κόκκινο σε κάποιο βαθμό. Από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι αυτό το ότι τα finance περιβάλλοντα είναι πολύ κόκκινα. Περιφέροντας που έχουν σχέση με πολύ ανθρώπινες σχέσεις, όπως ξέρω εγώ, διαφήμιση, πράγματα που έχουν να κάνουν έτσι με το να βρίσκεις consensus, διαφεύγει η ελληνική λέξη. Συνένεση, ναι, και που έχουν αυτό έτσι το μόδα, ας πούμε, είναι πολύ κίτρινα. Mm-hmm. Δηλαδή το πες μου το τι νιώθεις, ξέρω εγώ, πώς το αισθάνεσαι και αν σ' αρέσει, γιατί δεν σ' αρέσει, κάτι δεν σ' αρέσει, αφού δεν σ' αρέσει θα το κάνουμε. Περιβάλλοντα τα οποία έχουν μια πολύ έντονη γραφειοκρατία είναι για μένα τα πράσινα. Ναι. Δηλαδή όπου ναι. Και αυτό είχε κάτσει και σε μια άλλη φάση στο βιβλίο, ξέρω εγώ, τότε που είχαν μεθύσει, που ήταν κόκκινος με πράσινους, όπου οι πράσινοι, ξέρω εγώ, είχαν μάθει πώς δίνονται τα δάνεια σε μια τράπεζα, σε μια χώρα όπου η νομοθεσία αλλάζει κάθε 30 χρόνια. Λίγο. Επομένως, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν μάθει απ' έξω και αναγκαστικά το πώς θα δίνει το δάνειο. Είχαν χτίσει τις ζωές τους γύρω από αυτό. Δεν κουραζόντουσαν, δεν είχαν το να αλλάζει το περιβάλλον τους κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο και να πρέπει να τρέχουν από πίσω. Είχαν κάποιο βάθος και ήταν παραγωγικοί. Δίνανε, κάνανε τη δουλειά. Και εγώ μπορώ να πω ότι το πράσινο στοιχείο μέσα μου υπάρχουν στιγμές που θέλει να εισάγει γραφειοκρατία στη δουλειά, γιατί θέλω λιγότερο ασάφεια και μεθοδολογία και να ξέρω ότι αυτό θα το αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο εκείνη την ώρα. Και νομίζω ότι είναι έντονο πρασινάκι εκ μέρους μου. Εισαγωγή γραφειοκρατίας. Πρόσες πιο πολύ. Ξέρεις, παρά όχι γραφειοκρατία, γιατί στην Ελλάδα είναι γραφειοκρατία, σημαίνει ότι κάποιος σε βασανίζει για να σου δώσει μια σφραγίδα, ας πούμε, ή σου ζητάει να τον λαδώσει. Όχι αυτή η γραφειοκρατία. Διαδικασία. Κάποια κουβέντα που έχω κάνει κατά καιρούς με κόσμο είναι αν το επάγγελμα σε κάνει κόκκινο ή αν τελικά επιλέγεις επάγγελμα γιατί είσαι κόκκινος. Αυτό για το finance, ας πούμε, το τραπεζικό κλάδο, το έχω κάνει συγκεκριμένα συζήτηση. Αν τελικά επιλέγεις να πας επειδή γουστάρεις την κάψα και την ένταση, ή τελικά πηγαίνεις και ανακαλύπτεις ότι πρέπει να γίνεις κόκκινος για να πετύχεις. Και αντίστοιχα, ας πούμε, για τα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν επικοινωνία, αν τα επιλέγεις επειδή είσαι κίτρινος ή αν πηγαίνεις και τελικά γίνεσαι κίτρινος στην πορεία, επειδή είσαι σε ένα περιβάλλον με κίτρινους. Νομίζω είναι λίγο δυναμική η σχέση εδώ. Γιατί υπάρχουν και περιβάλλοντα στα οποία δεν είσαι Αν και εμένα το finance μου τη πάει, δεν θέλω να το ακουμπάω κιόλας. Νομίζω υπάρχει μια δυναμική. Δηλαδή, ανάλογα με το που είσαι, μπορεί να μπεις κάπου, αλλά απ' την άλλη μπορεί και να παραμείνεις κάτι άλλο και να είσαι σιγά-σιγά συμπληρωματικός. Να έχεις συμπληρωματικό λόγο, ας πούμε. Ναι. Εσύ έχει ποτέ χρειαστεί να προσλάβεις κόσμο, να είσαι σε θέση που προσλαμβάνεις κόσμο και να δεις τον εαυτό σου ότι κρίνεις κάποιον με βάση τα χαρακτηριστικά του χρώματος που έχει, τα χρωματικά χαρακτηριστικά που θα ήθελες? Όλοι όσοι μου ήρθαν στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί υπάρχει αυτό το ότι η τελευταία εμπειρία ξεπισκιάζει τις προηγούμενες, όλοι όσοι μου ήρθαν ήταν μπλε πάνω κάτω. Mm-hmm. Ίσως να υπήρχαν και μερικοί καναδιά από τα άλλα, αλλά είχα πολύ αυτό που λέμε bias sample. Και αυτό είναι πολύ, που δεν είπαμε ποια επαγγέλματα κάνουν οι μπλε. Πληροφορική, βιολογία, δηλαδή κάποιος θα σου γράψει εργαστηριακές αναλύσεις. Κάποιος ο οποίος, ας πούμε, ότι η αναζήτηση της αλήθειας και του σωστού είναι κυρίαρχη σε αυτό που κάνει. Εγώ μπορώ να πω ότι τις φορές που βρέθηκα σε θέση να εκφράσω άποψη, γιατί δεν ήμουν ποτέ σε θέση να κάνω πρόσληψη ή όχι, όταν έλεγα κάποιον πολύ έντονα κόκκινο, τον φοβό μου θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα ή συμπεριφορά του. Εκ των υστέρων, βέβαια, αυτό που λέμε είναι ότι το να καταλήγεις να επιλέγεις μόνο πράσινους για την ησυχία σου δεν είναι καλό. Οπότε, σήμερα που το κουβεντιάζομαι, την επόμενη φορά, εάν έχω το περιθώριο να προσλάβουμε κάποιον κόκκινο και είναι ο μοναδικός κόκκινος στην ομάδα, δεν θα είμαι τόσο επιφυλακτικός. Αλλά έχω πιάσει τον εαυτό μου να φοβάμαι ότι ένας κόκκινος ή ένας κίτρινος θα χαλάσει τη σούπα. Και τώρα είναι η φάση ότι νομίζω μια καλή αναφορά θα μπορούσε να γίνει στο πότε εκνευρίζονται. Πότε δηλαδή μπορείς να εκνευρίσεις ή να βιδώσεις τα νεύρα ενός χρώματος. Και δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει αυτό. Αυτό δεν το έχω φτάσει ακόμα εκεί πέρα. Okay. Αυτό και από εμπειρία. Και πώς αντιδρούν. Ποιους να πιάσουμε πρώτους.
Μιας και το έχουμε πάρει 1, 2, 3, 4, να πιάσουμε το 1 που είναι η μπλε. Εφόσον ο μπλε λοιπόν είναι αναλυτικός, ο τρόπος να σπάσεις τα φρύδια ενός μπλε είναι να του λες ότι δεν σε νοιάζει το τι, είναι, το τι πρέπει να κάνουμε, δεν σε νοιάζουν τα επιχειρήματα, πρέπει να κοιτάς ανθρώπινες σχέσεις. Κοινός είναι να τα έχουμε κίτρινος. Καλά. Να τα έχουμε καλά. Δηλαδή, άμα μιλάς κάπου, ξέρω εγώ, προσπαθείς να πείσεις για κάτι και είσαι απότομος, αυτό που θα μπορείς να του βγάλεις κίτρινα είναι να του πεις ότι ρε φίλε, εντάξει, ωραία τα λες, αλλά έτσι όπως τα λες παθιασμένα, χάνεις το δίκιο σου. Ο άλλος εντωμεταξύ μπορεί και να μαζέψει τα επιχειρήματά του, να έχει δώσει 10 ώρες ψάξιμο στο ίντερνετ, να έχει ρωτήσει 15 άτομα, να έχει Και επειδή κάποιος πετάγεται και του λέει, ναι, αλλά εμένα μου είπε η θεία μου αυτό, ας πούμε. Κατάλαβα. Έχουμε έναν κίτρινο ο οποίος τα παίρνει όλα προσωπικά και έχουμε έναν μπλε ο οποίος τα βλέπει όλα μαθηματικά ή πιο τετράγωνα, ας το πούμε, και δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι αυτή υπάρχει ένα συστηματικό τέτοιο. Σου λέει άλλος ότι εγώ μου έδωσε το θέμα. Καταρχάς, όταν τους δίνεις κάτι, ξέρω εγώ, το εσωτερικεύουν, το διαβάζουν, το σκέφτονται, το αναλύουν στο μυαλό τους, μένουν σιωπηλοί για λίγη ώρα, δίνουν κάποιο χρόνο, κάνουν ίσως και κάποια έρευνα. Κλασικό, ας πούμε, που το λέω για πλάκα, είναι οι Κινέζοι είναι κοντοί. Οι Κινέζοι είναι ιστορικά κοντοί. Δεν με ενοχλεί. Αντίθετα, επειδή είμαι και εγώ ένα 10 είμαι. Δεν... Αλλά τυχαία είναι, ο πιο ψηλός άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι Κινέζος. Είναι 2,5 μέτρα, άνθρωπος, κάτι τέτοιο. Επομένως, γυρνάς και λες ότι ξέρεις, μα οι Κινέζοι είναι κοντοί, και σου λέει άλλος, ναι, αλλά πιο ψηλός άνθρωπος είναι Κινέζος. Πώς να το λες αυτό. Και λες, φίλε, αυτό είναι μια στατιστική ανομαλία. Έτσι λοιπόν ναι, είναι ναι, όλοι καυγάδες μπλε και κίτρινο. Ωραία, πάμε στον κόκκινο. Φαντάζομαι ότι όπως το έχουμε πάρει, διαγώνια του κόκκινου είναι ο πράσινος, οπότε με κάποιο είδος πράσινη συμπεριφορά θα εκνευρίσουμε τον κόκκινο. Ακριβώς. Χρησιμοποιείται πολύ ωραία στο βιβλίο. Είναι να του γυρνάς να του πεις ότι ξέρεις, φίλε, δεν μπορείς να παίρνεις μια απόφαση να μας πηγαίνεις εδώ, την άλλη μέρα μας θες να πάμε από την άλλη. Θα πρέπει να εκφράσεις το τι θες, να είσαι ευγενικός, να είσαι ήρεμος, να το καταλαβαίνουμε όλοι πρώτα πριν πάμε. Και αφού ξεκινήσουμε να πάμε, να πάμε μια εβδομάδα, ένα μήνα, να κάνουμε, ξέρω εγώ, την ιδέα που είπες, να δούμε πώς πάει. Να ξαναμαζευτούμε μαζί να το ξανασυζητήσουμε και άμα δούμε ότι είναι σωστό το κάνουμε, άμα δούμε ότι είναι λάθος, κάνουμε κάτι άλλο. Κοινώς ο τρόπος για να σπάσεις τα νεύρα ενός κόκκινου είναι να τον καθυστερήσεις, ακριβώς γιατί θέλει να κινείται γρήγορα, και εκεί που αυτός θέλει απλά να πηγαίνει και να κάνει και ένα τέτοιο, να του βάζεις διαδικασία. Ναι, 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 θα εκνευριστεί γιατί δεν μπορεί να περιμένει. Θέλει να το λιώσει τη δουλειά. Να κάνει την επόμενη. Ναι. Ένα κόκκινο χαρακτηριστικό που είδα είναι το ότι έτσι έχουν κλειστεί όλες οι συνεντεύξεις για τα podcast, να το ξέρετε, οι συναντήσεις. Όποτε έχω 10 λεπτά, στέλνω ένα email. Αυτό ένας πράσινος, ας πούμε, ένας κίτρινος, όταν έχει 10 λεπτά μεταξύ δύο tasks ή μεταξύ δύο meetings, ας πούμε, θέλει να χαλαρώσει λίγο. Θα κάτσει να φτιάξει ένα τσάι, ας πούμε. Ναι, δεν μπορείς να στείλεις ένα email σε 10 λεπτά. Υποπίεση. Να μην φύγει κάποιο ορθογραφικό και γίνει αρλούμπα το πράγμα. Ναι, εγώ το γράφω. Μπορώ να μην το στείλω. Το γράφω σε ένα text file. Μετά την άλλη μέρα το ξανακοιτάω. Το ξανακοιτάω και το στέλνω στην τέταρτη, ας πούμε, σε κάτι που αφορά το podcast. Αλλά γίνεται... Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, δηλαδή. Ναι, γίνεται σε 10 λεπτά. Δηλαδή, σε έχω 10 λεπτά, είμαι στην πρίζα. Τι μπορώ να κάνω, αυτό. 10 λεπτά μπορεί να κάνει ένα πολύ ωραίο καφέ. Ναι, ακριβώς. Είναι πράσινη συμπεριφορά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πάρει τους κόκκινους, οι οποίοι εκνευρίζονται όταν τους σταματάνε οι πράσινοι και τους λένε κάτσε λίγο ήρεμα να δούμε τα πράγματα με λιγότερη ηρεμία. Πάμε τώρα στους κίτρινους, οι οποίοι, από ό,τι καταλαβαίνω, εκνευρίζονται άμα τους δώσεις μπλε. Δηλαδή, ένα που λέτε, ο κίτρινος πάρα πολύ, είναι το ότι μπορεί να ξεκινήσει να μιλάει για ένα θέμα, να πεταχθεί σε ένα άλλο, να μιλήσει για κάποιο άλλο. Δηλαδή, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, να πάμε στο Βρετανικό Μουσείο, γιατί έχει έκθεση για τον Νέρον εδώ πέρα, και να στο γυρίσεις στα καφέ Νίρο, και μετά να σου πιάσει συζήτηση για το αν σου αρέσουν τα Νίρο ή τα Starbucks, ας πούμε. Για παράδειγμα, άνοιξε ένα Starbucks εδώ πιο κάτω, ας πούμε, που δεν έχουμε ξαναπάει. Να πάμε μια φορά, την επόμενη φορά που έχουμε διάλειμμα, να πάρουμε καφέ από εκεί. Λοιπόν, αυτό που μας περιγράφεις είναι η κίτρινη συμπεριφορά. Ωραία. Επομένως, και ο Μπλε, φαντάζομαι, θα του πει σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Αυτό που μπορείς να του κάνεις να τον εκνευρίσεις είναι ακριβώς επειδή πετάει, πηγαίνει γύρω-γύρω-γύρω, να τον βάλεις κάτω και να του πεις ότι ξέρεις τι γίνεται, θα μιλήσουμε μόνο αν θα πάμε στην έκθεση για τον Έρωνα στο Βρετανικό Μουσείο. Άμα είναι να μην πάμε, το κλείνουμε εδώ. Εδώ λοιπόν είναι πώς μπορεί να το σπάσεις. Το κλείνουμε εδώ πέρα, τελείωσε και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για τα καφέ Νίρο που έπιασες. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος να τα σπάσετε τα νεύρα σε ένα κίτρινο. Ο άλλος είναι ακριβώς επειδή λέει πράγματα με βάση τη ροή της συζήτησης. Έχω πιάσει πολλούς κίτρινους, ειδικά όταν μιλάμε για πολιτικά, όταν τους ρωτάς τη γνώμη τους, να μην σου λένε τη γνώμη τους, προσπαθούν να μυρίσουν το δωμάτιο,
Ναι. Να βρούνε πού συναισθηματικά είναι οι περισσότεροι εκείνη την ώρα και σου λένε αυτό όχι ως αυτό πιστεύω ότι πιστεύει το δωμάτιο, το λένε ως άποψή τους. Α, δική τους άποψη. Ναι, δηλαδή του λες, ξέρω εγώ, βλέπεις ότι το δωμάτιο θέλει, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, 4-5 άτομα και θέλουμε να παίξουμε μπάλα ή να πάμε για μπάλα. Και του λες ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα, το ποδόσφαιρο. Μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, έχει δει στην τηλεόραση τέννις τώρα που είχαμε και τον τυπάκο. Και η γυναίκα του λέει ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα, το τέννις. Και του λες, εδώ είναι που ο τρέπος. Κάτσε ρε φίλε, έχω εδώ τα chat logs, ναι, control F. Αυτό πήγα να σου πω, ότι πώς το επιβεβαιώνεις αυτό, εντάξει, ναι, αν έχεις chat logs, έχεις chat logs. Command, okay. Ρε παιδιά, ο Τάδε δεν μας έλεγε ότι του κουστάρει την μπάλα. Τι μας λέει τώρα, ναι, ο Καραγκιόζης. Δεν το έχω δει αυτό το πράγμα που περιγράφεις εγώ προσωπικά, αλλά δεν έχω κάνει και control F. Ένα άλλο, είναι, ένα άλλο που μπορείς να κάνεις στους κίτρινους είναι ότι όταν συζητάτε κάτι και κάπου έχει κλείσει η φάση, γιατί ένα πράγμα που κάνει όταν τους πιέζεις είναι ότι σου λένε ναι σε όλα για να λήξει κουβέντα όταν νιώθουν την υποπίεση. Και γι' αυτό ίσως να έχουν και προβλήματα σε αντίστοιχα περιβάλλοντα. Ένα πράγμα λοιπόν να τους πεις είναι ότι όταν τελειώσει η κουβέντα, γυρνάς και του λες, που έτσι τον σκοτώνεις, θα μου στείλεις ένα email με το τι αποφάσισες ή αποφασίσαμε. Ναι. Αυτό είναι σκοτωμά. Ναι, γιατί τον κάνεις τον άλλο να κάνει lock-in σε κάτι το οποίο μπορεί να μην το πίστευε εκείνη τη στιγμή, αλλά να το είπε γιατί του φάνηκε όμορφο. Ή να το είπε γιατί νόμιζε ότι αυτό ήθελες να ακούσεις. Κατάλαβα. Κοίταξε, έχω ένα σχόλιο εδώ. Να το αφήσω όμως, μόλις κλείσουμε και τον πράσινο. Με τι ενοχλείται ο πράσινος? Ο πράσινος ενοχλείται με το να το τη βγει κόκκινα. Δηλαδή, εκεί που έχει την ηρεμία του, πάμε εκδρομή στο βουνό. Πάμε για σκι, και ας μην έχει ξανακάνει ποτέ σκι. Βρήκα ένα κουπόνι στο Groupon για καγιάκ. Να κάνουμε μαθήματα καγιάκ πρώτα, μην πάμε έτσι και πάθουμε καμιά ζημιά. Το χώρο εργασία όμως που εξετάζουμε, κάτσε να το δούμε υπό το πρίσμα της δουλειάς. Κάναμε μια δουλειά και πώς, έρχεται ένας κόκκινος και λέει τα αλλάζουμε όλα αύριο. Ναι, τα αλλάζουμε όλα αύριο. Δίνουμε πολύ έμφαση στα code reviews. Ας δοκιμάσουμε 2 εβδομάδες να μην κάνουμε code reviews. Να δούμε αν θα ανέβει το bug count. Εντάξει, πήρα ακραίο παράδειγμα. Ναι, το technical debt. Ή ας δοκιμάσουμε εκείνη τη στιγμή, ναι, ας μειώσουμε το debt. Ή μετά, παιδιά, όχι να κλείσουμε τον πελάτη. Αφήστε το debt να αυξηθεί, ξέρω εγώ, να κάνουμε ό,τι είναι, ξέρω εγώ, τέτοιο. Από τα παραδείγματα που έχουμε πει και για όσους μας ακούνε, νομίζω ότι αν έχεις ένα κόκκινο και θες να τον πειράξεις ή να τον εκνευρίσεις, του πετάς λίγη πρασινάδα, αλλά αυτό στο επίπεδο ότι θέλω να σε πειράξω, να σε εκνευρίσω επίτηδες για ένα αστιάκι. Αν το πάρουμε σοβαρά, ο πράσινος τι θα κάνει με ένα κόκκινο? Θα εκπέψει πράσινο. Οπότε αυτό που το οποίο νομίζω λέμε είναι ότι από τη φύση τους οι πράσινοι με τους κόκκινους θα αλληλοεκνευρίζονται. Ο πράσινος θα εκπέμπει πρασινάδα στον κόκκινο και θα εκνευρίζεται. Και ο κόκκινος θα εκπέμπει κόκκινο στον πράσινο και θα εκνευρίζεται. Χωρίς να υπάρχει κάποιο είδος συγκεκριμένη πρόθεση να αλληλοεκνευριστούν. Οπότε προσοχή, αν βρείτε κάποιον που είναι στο απέναντι άκρο σας χρωματικά, προσοχή στο πώς θα εκπέμπετε το δικό σας χρώμα. Και υπομονή στο τι χρώμα λαμβάνετε. Δηλαδή δεν έχουν κακές προθέσεις. Αυτό διαπίστωσα με το βιβλίο. Είχα ψιλοκαταλήξει σε αυτό. Αλλά εμένα, χωρίς να το έχω καταλάβει, ειδικά στην μπλε μου φάση, μου τη σπάγανε κίτρινη. Και νομίζω το βιβλίο, ο τίτλος που είναι και λίγο αμφίσιμος ανάμεσα σε ηλίθιους, είναι μην πείτε κατευθείαν και πείτε αυτός είναι ηλίθιος. Απλά μπορεί αυτός που σας εκνευρίζει να είναι ακριβώς διαμετρικά στη χρωματική παλέτα από εσάς και μπορεί να έχετε μια πολύ ωραία τομή τελικά, εάν ναι, το προσεγγίσεις πιο ψύχρεμα. Ακριβώς. Και μπορεί να έχει καλύτερες προθέσεις. Απλά το ναι, πώς αντιλαμβάνεται το καλές προθέσεις ο κάθε ένας είναι διαφορετικό. Για εμένα, ας πούμε, καλή πρόθεση είναι, επειδή εδώ είναι το μίξ, η μίξη των άλλων δύο, είναι το να βρούμε κάποια αλήθεια η οποία θα μας οδηγήσει σε μια πράξη. Δημήτρη, δεν ξέρω το βιβλίο, γιατί δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο. Δίνει πουθενά οδηγίες συμπεριφοράς, αν π.χ. είσαι πράσινος και έχεις να κάνεις με κόκκινους, ή αν είσαι μπλε και έχεις να κάνεις με κίτρινους? Εσύ έχεις διαβάσει το βιβλίο, μεν, αλλά ο απέναντί σου δεν το διαβάσει. Ναι. Οπότε σου είσαι μπλε, λαμβάνεις κίτρινάδα, ο απέναντι δεν ξέρει ότι σου βάζει όλη την κίτρινάδα του, γιατί δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, εσύ όμως το διαβάσει. Δίνει κανενός είδους μοτίβο πώς να προσεγγίσεις κάποιον αντιδιαμετρικά από σένα, ο οποίος δεν έχει εικόνα ότι το κάνει? Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Διαφορετικά, αυτό το βιβλίο θα ήταν η απάντηση σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν, ναι, προβλήματα. Ακριβώς. Λέει πώς γράφουν email, λέει πώς εκρήγνεται. Αλλά ναι, να προσπαθείς να πας με τα νερά του αναγκαστικά ή να του δείξεις και την άλλη άποψη.
Ναι, δεν βλέπω κάτι στα περιεχόμενα τώρα που κοιτάω. Έχει, ας πούμε, και ένα κεφάλαιο για το πώς εκρήγνεται, που σου λέει, ας πούμε, ότι οι πράσινοι μαζεύουν και στο τέλος υπάρχει ένα μεγάλο μπαμ, ενώ, ας πούμε, οι κόκκινοι και οι κίτρινοι έχουν πιο πολλές μικροεκρήξεις. Οπότε είναι πιο μικρές, ξέρω εγώ, αλλά λιγότερο. Πιο διαχειρίσιμες, αλλά πιο συχνές. Αλλά ναι, αλλά πολύ συχνές. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, διαβάζοντας το βιβλίο σε κάποια σημεία δεν με έπεισε, γιατί, σωστό κι εγώ, δεν το παρουσίαζε το όλο θέμα, αυτή την μοντελοποίηση, με κάποιο είδους επιστημονικό τρόπο, με κάποιο είδους αναφορές, με κάτι. Φάνηκε ότι είναι μια πολύ ωραία θεωρία ενός πολύ συγκεκριμένου ανθρώπου που το έχει κάνει επάγγελμα. Ναι. Εγώ ενδεχομένως θα ήθελα να πιστώ με έναν πιο επιστημονικοφανή δεδομένο. Επιστημονικό, όχι επιστημονικοφανή. Okay. Ναι, γιατί μπορεί και να πιστώ με ψέματα, δεν ξέρω. Anyway, εγώ εκεί δεν πίστηκα στο κομμάτι ότι, ρε φίλε, και ποιος θα επιβεβαιώνει αυτά που λες ότι είναι έτσι. Δώσ' μου και δύο μελέτες ψυχολόγων που το έχουν μελετήσει σε 1000 άτομα σε μία χώρα και το επιβεβαίωσαν. Νομίζω δεν έχει τέτοιου είδους. Δεν αναφορέ. Έχει, όχι. Είναι εφαρμοσμένο. Είναι δηλαδή πώς να κάνουμε το συγκεκριμένο, είναι πώς να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι πώς φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Πιο πολύ το λέω ότι αν το πάρουμε τυχόν μπλε, και μην απογοητευτούν άμα είναι όπως εγώ που ήθελα να έχουν αναφορές μέσα σε αυτή τη διαφάνεια. Εμένα αυτό που ήταν προφανές είναι ότι σου λέει, και το είπαμε στην αρχή, είναι ότι σου λέει ότι το 70% ή 80% είναι πράσινη, αλλά δεν σου λέει με ποια ποσοστά είναι η υπόλοιπη. Δηλαδή είναι το ότι από το επόμενο 20, ξέρω εγώ, μπλε είναι το 15 ή το 5. Ναι, εκεί πρέπει να κάνεις λίγο δουλειά για να το ανακαλύψεις. Θα ήθελα να έχω αυτή την πληροφορία και δεν ξέρω και πού να τη βρω, ξέρω εγώ. Δεν έχω. Συζητήσαμε λοιπόν αν έχουμε κάνει εμείς ποτέ επιλογές προσωπικού με βάση κάποιο χρώμα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα έστω για ένα λεπτό να κουβεντιάσουμε το ανάποδο. Δηλαδή, εάν κάποιος από το ακροατήριό μας αναζητάει δουλειά και διαισθανθεί ότι αναμένεται να πιάσει δουλειά σε ένα περιβάλλον που είναι κατακόκκινο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να δούμε διαφορετικά. Δηλαδή, εσύ όταν πηγαίνεις να κάνεις δουλειά, να πάρεις πρέφα, η δουλειά είναι μπλε, κόκκινη, κίτρινη από πριν. Αυτό είναι για μένα το μαγικό. Και να έχεις εικόνα αν θα περάσεις καλά ή όχι σε ένα περιβάλλον. Και η ερώτηση, το follow-up για μένα είναι, okay, έστω ότι εγώ είμαι πράσινος και ανακαλύπτω ότι αυτή η εταιρεία για κάποιο λόγο είναι κατακίτρινη. Κουβεντιάσαμε πριν από λίγο ότι είναι καλό να έχεις διάφορα χρώματα και το κίτρινο με το πράσινο δεν είναι αντιδιαμετρικά. Την παίρνω τη δουλειά ή όχι. Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει επιστήμη, υπάρχει και τέχνη. Δηλαδή, αν πάρουμε στο κλασικό της στατιστικής, του control experiment, πώς το λένε, του α και β, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να πεις θα σπάσω σε 1000 σύμπαντα, θα κάνω 1000 προσλήψεις, σε κάποιες θα πάω, κάποιες δεν θα πάω και μετά θα τα ξαναμαζέψω, θα γυρίσω πίσω στο ένα σύμπαν και θα κάνω την τέτοια. Είναι πολλά. Είναι δηλαδή, άμα έχει εταιρεία, βλέπεις άμα. Θέλω να δεις αν χωράς. Εγώ, μία φορά μου είπε το υποσυνείδητό μου όχι, και το συνειδητό μου είπε: OK, πήγαινε. Και πετάχτηκα έξω, ας πούμε. Μετά ξανέξω. Απλά έπαιξα τα χαρτιά μου έξυπνα και πήρα κάποια καλή αποζημίωση. Που ήταν κόκκινη, πολύ κόκκινη εταιρεία. Ναι. Κόκκινες, ας πούμε, οι κόκκινες εταιρείες έχουν. Στη Βρετανία, κυρίως που έρχονται από finance ή κάνουν finance, ή αυτοί που τους έχουν ιδρύσει έχουν περάσει από εκεί. Υπάρχει η λογική ότι ο καθένας δεν βλέπει τους υπαλλήλους να δουλεύουν πολύ μεταξύ τους και σου λένε, ξέρω εγώ, ότι παίρνεις πολλές ευθύνες, άρα το ότι είσαι ανεξάρτητος. Mm-hmm. Υπάρχει μια λογική του αυτό που λέμε, όπου ακούω hit the ground running, που το λένε εδώ. Σε μένα, αν δεν υπάρχει για μένα στην ξεφτύλα μια εβδομάδα προσαρμογής, όπου μετά από. Μην πω μήνα, αλλά ας πω εβδομάδα, στην οποία μετά εβδομάδα πάλι δεν θα αρχίσεις να παράγεις. Αλλά θα είσαι δίπλα με κάποιον και σιγά σιγά θα φτιάχνεις πράγματα και σιγά θα είσαι σε μια γυάλα και σιγά σιγά θα σπάσει αυτή η γυάλα και θα βρεθεί στο ενιδρίο. Αν δεν υπάρχει εμένα αυτό, δεν παίζει. Κίτρινες εταιρείες, ακριβώς λόγω πληροφορικής, δεν έχω δει πάρα πολλές. Αυτό που έχω δει πολλές φορές είναι όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη που φτιάχνουν πολλά e-shops, που φτιάχνουν site ψιλοκαλλιτεχνικά για να κάνουν CEO, δηλαδή θέλουν κάποιον για πληροφορική, αλλά η αιχμή δεν είναι πληροφορική. Η αιχμή είναι συνήθως το design, mm-hmm. ούτε καν το UX. Η αιχμή είναι δηλαδή το. Έρχεται, ξέρω εγώ, ο Delacroix, σου δίνει ένα σχέδιο, στο πετάει και άντε πάει να κάνει το επόμενο. Που έχουν έμφαση αλλού, που πληροφορική συνήθως είναι το δεύτερο πράγμα. Πράσινες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες για μένα έχουν κάποια στασιμότητα πάλι στην πληροφορική ή έχουν βρει ένα πολύ καλό προϊόν, είναι σε ένα πολύ καλό χώρο και το να κατακτούν σιγά σιγά σιγά. Μου είχε πει ένας φίλος μου μια εταιρεία, ας πούμε, που έφτιαχνε ένα προϊόν, πάλι ήταν προϊόν για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Δηλαδή, νομίζω ήταν, ξέρω εγώ, leasing, ας πούμε, για να μην πω την εταιρεία. Ξέρανε τα μαθηματικά του leasing και σιγά-σιγά φτιάχνανε, ενισχύανε το προϊόν τους για κάθε μια καινούργια αγορά. Δηλαδή, μπαίνανε σε μια καινούργια αγορά κάθε 3 χρόνια. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι aggressive, έτσι. Ήταν πολύ πράσινο. Ακριβώς γιατί είχαν μάθει κάτι, το κάνανε τέλεια, τους είχαν ήρεμα, τους είχαν πριν 6 χρόνια μία φορά το μήνα work from home και μετά ήταν κάθε χρόνο που είσαι παραπάνω στην εταιρεία μία μέρα παραπάνω τότε. Είναι οι εταιρείες, ξέρω εγώ, οι πράσινες εταιρείες που έχουν πολύ λάσκα, αλλά μαθαίνεις κάτι συγκεκριμένο και το κάνεις με αυτό και πηγαίνεις. Αυτό που μπορώ να πω έτσι ένα δεδομένο και εγώ λόγω πληροφορικής κατά κύριο λόγο έχω βρεθεί σε περιβάλλοντα που είναι λίγο πολύ πράσινα ή μπλε με κάποιους κόκκινους ανθρώπους που είναι χαρακτηριστικά οι πιο δυναμικοί. Λόγω επειδή της πανδημίας δουλεύουν το σπίτι είδα από κοντά πώς δουλεύει η συγκάτοικος η οποία δουλεύει σε ένα charity εδώ στην Αγγλία διαφορετικού είδους δουλειά, πέρναγε πάρα πολύ μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε συνομιλίες με άλλους εργαζομένους. Και η ατζέντα ήταν πώς θα πούμε αυτό σε αυτόν. Όχι η απόφαση η ίδια, αλλά πώς θα επικοινωνήσουμε την απόφαση, πώς θα διαχειριστούμε την γκρίνια εκείνου του ανθρώπου. Πολύ κομμάτι στο επικοινωνιακό και στο ανθρώπινο. Δεν το λέω για κακό. Ήταν μια διαφορετική δουλειά, αλλά μου φάνηκε πολύ μακριά αυτό που κάνω εγώ, ας πούμε, που παίρνω προβλήματα και φωτίζω να τα αναλύω και να βρίσκω λύσεις για να τα αναλύσω. Φανείως περιλαμβάνουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Ενώ ο συγκάτοικος, κατά κύριο λόγο, είχε να ασχοληθεί με τον ανθρώπινο παράγοντα. Και αντίστοιχα μου έλεγε, ας πούμε, ότι θα πάρω τώρα να μιλήσω με αυτόν και θα πρέπει ο τρόπος μου, ακόμα και η όμη μου, να μην είναι πολύ θετική για να μην νιώσει ότι είναι σε άμυνα ο συνομιλητής. Οκ, ενδιαφέρον. Ναι. Απ' την άλλη, μπλε, γιατί στολίσαμε όλους τους υπόλοιπους να στολίσουμε και τον εαυτό μας, ότι πολλές μπλε εταιρείες νιώθεις ότι είναι κάπου αποστηρωμένες. Να το πούμε γι' αυτό. Έχουμε κάποιο παράδειγμα να δώσουμε και όνομα ή να μην το κάνουμε. Δεν δηλαδή, έχω παράδειγμα. Να κάνουμε λοιπόν εδώ μια ανακεφαλαίωση για τον κόσμο που ακούει ότι έχουμε ένα βιβλίο ή μια μεθοδολογία η οποία αυτή τη στιγμή προβάλλεται από ένα βιβλίο που παίρνει τους ανθρώπους και τους βάζει σε 4 χρώματα. Και το βιβλίο αυτό σε βοηθάει λίγο να ανακαλύψεις λίγο εσύ που ανήκεις, που ανήκουν οι υπόλοιποι και πώς χρησιμοποιείς αυτή τη γνώση για να μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα με άλλους ανθρώπους. Γνωρίζοντας τυχόν biases που μπορεί να έχουμε. Εδώ, έτσι, για αυτούς που ενδιαφέρονται και έχουν φτάσει μέχρι εδώ, να πω ότι έχει τύχει και έχω διαβάσει και ένα άλλο βιβλίο, το οποίο προσεγγίζει το ίδιο ζήτημα της επικοινωνίας και της επίλυσης προβλημάτων από τη μεριά του, ποια κουλτούρα προέρχεσαι, από ποια μεριά του πλανήτη. Και βλέπει το πρόβλημα, υπάρχει, κωδικοποιεί κάποιους άξονες επικοινωνίας, δηλαδή πώς προτιμάς να σου πω τα άσχημα νέα. Ή προτιμάς να σου μεταδώσω την πληροφορία στεγνά ή με κάποιο είδους ωραία λόγια. Έχει τέτοιους άξονες και μετά λέει, κατά κύριο λόγο, οι Γάλλοι σε αυτόν τον άξονα τοποθετούνται δεξιά ή αριστερά. Ισπανοί, ή Ασιάτες ή Βορειοαμερικανοί. Δάνεισε το μόνο να το τελειώσεις. Το βιβλίο αυτό λέγεται The Culture Map. Έχει να κάνει κυρίως αν ασχολείστε σε περιβάλλοντα με κόσμο από διαφορετικές κουλτούρες και προσπαθείτε να συνεννοηθείτε με ανθρώπους που είναι πολύ μακριά γεωγραφικά από εσάς. Δηλαδή προέρχονται, έχουν μεγαλώσει στην Κίνα για παράδειγμα και θέλετε να τους μεταδώσετε κριτική. Αυτά νομίζω είναι ωραία inputs για να λίγο δεις ότι αυτό που εσύ θεωρείς normal και όλοι οι υπόλοιποι το κάνουν λάθος δεν είναι κατά ανάγκη αυτή η υπόθεση και μπορεί ταυτόχρονα αυτό που εσύ νομίζεις σωστό για να το θεωρούν ηλίθιο. Είπαμε για bonus, επειδή με τον Χρήστο μιλάμε για κόμιξ, έτσι στα πεταχτά, είχαμε πει να σας βάλουμε 2 και 1 κόμιξ που είναι κρυφά διαμαντάκια στη συλλογή μας και ένα το οποίο μετανιώσαμε που τα κουμπίσαμε ή κάπως έτσι. Ωραία. Ένα disclaimer, δεν είμαι διαβασμένος όσο εσύ, οπότε ό,τι έχω διαβάσει είναι major συγγραφέα, δεν έχω διαμάντια μικρά. Αλλά μπορεί για το κοινό που δεν έχει μπει στον χώρο του κόμικ να είμαι πιο ψαγμένος από αυτόν που δεν έχει διαβάσει τίποτα. Με αυτό το disclaimer, Διαμάντι 1, κάποια στιγμή το 2010 περίπου, νομίζω, άρχισε να γράφει Batman, ένα συγγραφέα που λέγεται Scott Snyder. Για τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν αυτού του είδους τα κόμικ, ο συγγραφέας αυτός είναι μεγάλο όνομα πλέον. Τότε, νομίζω, ξεκίνησε να κάνει μεγάλα πράγματα. Κάποια στιγμή έγραψε κάτι για τη Vertigo που λέγεται The Wake. Scott Snyder, The Wake. Αν κατάλαβα καλά, έτρεξε για 1 χρονιά. Εγώ πήρα το volume που βγήκε, κατευθείαν το βιβλίο. Και είναι η υπόθεση, κλασική υπόθεση, κάποια εταιρεία μαζεύει
διάφορους τύπους από διαφορετικά background εκπαίδευσης και τους στέλνει σε έναν υπόγειο θαλάσσιο σταθμό γιατί κάτι έχει συμβεί. Και έχεις, ρε παιδί μου, το μαθηματικό, το φυσικό, το ψυχολόγο, να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί. Το έχουμε δει στις ταινίες πολύ αυτό το μοτίβο, το οποίο μέχρι τα τέταρτα του κόμικ, κάποιο είδους τέρας σκοτώνει τον κόσμο, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Το έχουμε δει σε διάφορες μορφές αυτού του είδους το σενάριο. Νομίζω ότι ως κόμικ όμως, για τα τρία τέταρτα, το πάει πάρα πολύ καλά. Έπεσε λίγο το, εκεί που είχα μεγάλο hype, το τέλος δεν με κέρδισε τόσο. Anyway, το προτείνω επιφύλαχτα. Scott Snyder, The Wake, της Vertigo. Το δεύτερο που έχω να προτείνω, και αυτό δεν είναι μικρό, είναι τη σειρά Lazarus, της Image Comics. Θα διαβάσω το πρώτο volume. Τώρα νομίζω είναι 6 volumes. Α, okay. Η υπόθεση είναι ότι είμαστε σε ένα ουτοπικό μέλλον όπου έχουν επικρατήσει κατά κύριο λόγο corporation στον πλανήτη. Αλλά κάθε corporation πάνω κάτω είναι γεωγραφική περιοχή. Η Αμερική έχει ένα δικό της corporation. Η Ευρώπη και κάτω από ένα corporation είναι 5-6 τύποι επικεφαλής του κάθε corporation με την οικογένειά τους. Όλοι αυτοί οι τύποι έχουν ένα άτομο, ένα Λάζαρο, που είναι κάποιο είδους cyborg. Είναι ένας αθάνατος τεχνητός κλόνος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, μάχεται. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν μόνο έναν κάθε φορά. Και αυτοί οι 6-7 Λάζαροι που υπάρχουν στον πλανήτη τους στέλνουν διάφοροι τύποι για να κάνουν τις δρομοδουλειές. Είναι επικεφαλής του στρατού κτλ. Και το κόμικ ξεκινάει και παρακολουθούμε ένα συγκεκριμένο Λάζαρο, ο οποίος μπλέκει σε μια συνωμοσία και το αφήνω εκεί. Είναι γυναίκα, νομίζω. Είναι γυναίκα, ναι. Κάποιο μέλος της οικογένειας θέλει να φάει τη θέση του μπαμπά, ας πούμε. Δεν είναι spoiler αυτό, βγαίνει αρκετά νωρίς. Και ο Λάζαρος λίγο μπλέκεται και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όντως, και το. Ο Λάζαρος, ναι, παρότι δεν ήταν το, με κέρδισε, δεν ήταν το στυλ μου, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς γιατί θα άξιζε να μπει σε αυτή τη λίστα. Για το άλλο δεν ξέρω, θα το τσεκάρω όμως. Και του Λάζαρου συγγραφέας, νομίζω αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι τόσο expert στο κόμικ. Κρούτσκα, νομίζω, λέγεται ο συγγραφέας του Λάζαρου και έχει κάνει αυτή τη στιγμή μεγάλα πράγματα για όσους είναι up to date με το ζάνερ. Πάσα σε σένα. Okay, ναι, εγώ έχω διαφορετική τέτοιο. Λοιπόν, το πρώτο το διαμαντάκι και το επέλεξα με βάση το πόσες φορές το έχω διαβάσει, 3 φορές ήδη, λέγεται Thad the Barbarian. Πρόκειται περί... υπήρχε ένα περιοδικό, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, που για παιχνίδι με μινιατούρες, με τα οποία είμαι εντελώς άσχετος γιατί ποτέ δεν είχα κάποιον να παίζουμε, όπου μέσα είχε μια σειρά κόμι. Αυτή τη σειρά τη μαζέψανε, την σχεδιάσαν ίσως καλύτερα και την ξαναβγάλανε σε αυτό εδώ. Δηλαδή, ό,τι έχει γραφτεί για αυτόν τον ήρωα είναι σε αυτό το βόλιο. Τι μου άρεσε, γιατί μου άρεσε. Το συγκεκριμένο είχε πάροντι. Δηλαδή, υπάρχει ένας βάρβαρος ο οποίος είναι λίγο ηλίθιος, πηγαίνει παντού και θα κάνει λαμπόγιαλο. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο βάθος ο χαρακτήρας. Το ωραίο που μου άρεσε είναι ότι έχει 3-4 ιστορίες και η μία είναι ιστορία με βάση, ξέρω εγώ, έχει πάγους. Η άλλη είναι σε ζούγκλα. Η άλλη είναι σε ζέπελιν. Η άλλη είναι σε ένα μαγικό χωριό, ξέρω εγώ. Έτσι, παρότι είναι το θέμα χαζό, έχει τρομερή ποικιλία στους ανθρώπους, στους χαρακτήρες και στα μέρη, τρομερό χιούμορ και πολύ καλό σχέδιο για κάτι το οποίο πήγαινε κάπου που ήταν ουσιαστικά το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ήταν το δεύτερο. Δεν αγόραζε το συγκεκριμένο περιοδικό γιατί έχει ένα καλό κόμικ. Δεν ήταν το επίφανη. Η Βασίλισσα έκανε διαφήμιση εδώ. Ήταν, ξέρεις, αλλά έχει και αυτό που μου αρέσει ότι όποτε, ξέρω εγώ, θέλω να διαβάσω κάτι για να ξυστώ, πάντα περνάω καλά με το Thad. Αυτό είπες είναι ένα volume. Ένα volume, ναι. Και δεν νομίζω να υπάρξει άλλο. Δηλαδή γράφτηκε κάπου δεκαετία 80-90, το βγάλανε, ξέρω εγώ, μετά. Okay. Το βρίσκουμε εκτός Amazon, εκτός ψηφιακού κόσμου. Το βρίσκουμε, Amazon το είχε τελευταία φορά που το κοίταξα, πώς το λένε, είχε stock για να το αγοράσει. Ωραία. Το άλλο που το βρήκαμε τυχαία, το λέγεται Retro World. Τι είναι το Retro World? Το Retro World είναι, μου διαφεύγει το όνομα του συγγραφέα. Έχει βγει και volume 2, το οποίο δεν το έχω αγοράσει ακόμα, κακώς. Είναι ένας science fiction κόσμος, πάλι δυστοπία, που τον είχε γράψει μια Γαλλίδα σε science fiction δεκαετίας 70. Όπου εκεί έχεις από τη μία το ότι είναι ένα πολύ ευρωπαϊκό κόμικ και από την πλευρά του ότι έχει τα σκηνικά, δηλαδή μεγάλοι χαρακτήρες, λεπτομέρειες, τα χρώματα. Και το ότι δεν υπάρχει η αμερικανοχαρούμενη ηθική, δηλαδή ότι από εδώ είναι καλή. Ότι δηλαδή είναι ένας ο οποίος άνθρωπος εξεγείρεται και προσπαθεί να κάνει κάποια εξέγερση εκεί που τον έχουν βάλει, ξέρω, ένα σκλάβος ουσιαστικά. Αλλά χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, υπάρχουν και κάποιες θυσίες που κάνει
και το τι γίνεται μετά, που είναι οι τελευταίες δύο σελίδες, ας πούμε, το τι γίνεται μετά με όλη αυτή τη δουλειά, την εξέγερση και το αίμα, αν πέτυχε ή δεν πέτυχε, δεν το λέω, το αφήνω. Έχει αυτή την ευρωπαϊλα. Και είναι το ότι η συγγραφέας ήταν, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν διάσημη η δεκαετία του 70 στη Γαλλία, αλλά εμείς δεν ξέρουμε, εννοείται. Okay. Πάμε τώρα σε αυτό που δεν σου άρεσε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είμαι μικρούλης στον χώρο των κόμιξ. Κάποια στιγμή σε μία Comic Con Athens, αυτή που γίνεται στο Κολωνάκι, είχα διαβάσει τα πρώτα 20 κόμικ, τα μεγάλα που Watchman, Watchmen κτλ. Μ' είχαν πρίξει φίλοι μου να ξεκινήσω να διαβάζω Neil Gaiman, γιατί έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στη λογοτεχνία και στο γενικότερο ζάνερ. Και κάποια στιγμή πήρα ένα βιβλίο της Marvel που λέγεται 1602, που είναι γραμμένο από τον Neil Gaiman. Και είναι οι υπερήρωες της Marvel, Spider-Man και Sia, σε ένα περιβάλλον... Είναι σωστό να το πω Βικτωριανή Αγγλία το 1600. Είναι λάθος. Είναι λάθος, ε. Το 1600 τι είχαμε, Ελιζαβέθ. Βυσσάτε anyway. Δεν είχαμε, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πεις. Λοιπόν, μεσαιωνικό, ας πούμε, αναγεννησιακό, ας το πούμε έτσι. Έχω δώσει ευκαιρίες στον Γκάιμαν κάνα δύο, γενικά δεν με έχει κερδίσει. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από τα λίγα, το σταμάτησα στο 1/4. Του βιβλίου, το όχι 1/4 ανάγνωσης. Ένα τέταρτο ανάγνωσης. Ναι. Όχι χρόνο. Ναι, αυτό. Διάστατο okay. Ένα τέταρτο σελίδων. Ναι. Έχει και τους X-Men μέσα, έχει και τον Spider-Man. Δεν κατάφερα να το ακολουθήσω. Ίσως η ιδέα να παίρνεις αυτούς τους ήρωες και να τους βάζεις στο μεσαίωνα δεν ρολάρει καλά. Ίσως τους θέλουμε αποκλειστικά και μόνο στη μοντέρνα εποχή. Εμένα προσωπικά, από τα λίγα βιβλία που δεν κατάφερα να τελειώσω, αυτό το τελείωσα, το σταμάτησα πολύ νωρίς. Και δεν ξέρω για τον Γκάιμαν, ας μας πούνε και τα παιδιά στα σχόλια, δεν έχω καταφέρει να πιστώ. Παρότι ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Εγώ δεν έχω καταφέρει. Και εγώ είναι ένας από τους λίγους συγγραφείς που έχω παρατήσει βιβλίο του στην αρχή και κόμικ του. Απλά δεν κλικάρει με μένα. Νομίζω... Άλλος ένας. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτός που έχει γράψει και το. Αυτό με την Νορβηγική, όχι την Νορβηγική μυθολογία και το τέτοιο με τους θεούς, δεν είναι. Κοίταξε, το Sandman είναι το πιο γνωστό. Το Sandman, ναι. Αυτός έχει γράψει και αυτό με τους θεούς, πώς το λένε, αυτό που το έχει η Amazon. Το American Gods. Ναι, το American Gods, δικό του είναι και αυτό. Είναι που σου είχα πει ότι η διαπεραστική αθεία του με κουράζει. Α, μάλιστα. Αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν είχα δει και κάτι το οποίο να με πήγαινε μέσα, να πει και διάβασε κι άλλο. Okay, αυτό το οποίο εγώ επέλεξα ως μείον ένα και το έχω γράψει και στο Goodreads για τους ακόλουθους, ας πούμε, που έχω εκεί και τους φίλους. Το okay. Economics λέγεται. Κάπου το έχω δει αυτό. Και τι έγινε με αυτό τώρα. Υποτίθεται, αυτό που γίνεται με το βιβλίο είναι ότι αυτό που λέει, που προσφέρει, δηλαδή αυτό που λέει το πακετάρισμα, δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο. Σου λέει δηλαδή ότι θα σου εξηγήσει πώς λειτουργεί η οικονομία σε κόμικ. Mm-hmm. Και έτσι περίμενα κάτι πώς είχε κάνει ο άλλος ο Σκοτ Μακλάουντ, το πώς λειτουργούν τα κόμικ σε κόμικ. Περίμενα κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό που κάνει ο Παπαράκος που το έχει κάνει είναι το ότι το 1/4 του βιβλίου, η αρχή του βιβλίου, προσπαθεί να σου εξηγήσει κάποια πράγματα για το τι είναι η οικονομία και πώς λειτουργεί. Και στο υπόλοιπο αγλουμπίζει την προσωπική του ιδεολογία. Θα με ενδιέφερε. Δηλαδή, άμα, εδώ είναι το θέμα, ότι άμα είχε γράψει ότι ξέρεις τι γίνεται, κάνω στο συγκεκριμένο βιβλίο, θα μιλήσω για την ιδεολογία τάδε ή θα μιλήσω για το πώς βλέπω εγώ ή θα το αγόραζα και θα το απολάμβανα και θα μου άρεσε γιατί ήξερα ότι okay, θα διαβάσω αυτό ή θα έλεγα ότι εγώ ξέρεις φίλε, δεν είμαι της ιδεολογίας, δεν με ενδιαφέρει να τη μάθω, δεν το παίρνω. Ή απ' την άλλη, δεν είμαι της ιδεολογίας, με ενδιαφέρει όμως να δω τι γίνεται, θα το αγόραζα. Αυτό που με εκνεύρισε πάρα πολύ είναι το ότι το διάβαζα και επειδή υπήρχε ο τίτλος, λέω εντάξει, σε δύο σελίδες θα σταματήσει να μας λέει, ξέρω εγώ, το πώς βλέπει αυτό στον κόσμο και θα συνεχίσει να μιλάει για την οικονομία. Όχι. Και αυτό που με στεναχώρησε πάρα πολύ είναι ότι το μετέφρασε κάποιος στα ελληνικά. Συγκεκριμένα, δηλαδή, έχουμε μικρή αγορά, πολύ συγκεκριμένους πόρους και πήγε κάποιος και σπατάλησε πόρους σε αυτόν τον παπάρα. Τώρα θα κάνω μία biased ερώτηση. Η ιδεολογία είχε μήπως κάποιο είδους αριστερόστροφη κλίση. Δεν παίζει ρόλο. Γιατί νομίζω στην Ελλάδα αυτά τα βιβλία έχουν κάποιο είδους. Οι εκδότες τα πιστεύουν ότι πλάνε καλύτερα. Δεν παίζει ρόλο.
Δεν παίζει ρόλο. Okay, okay. Αλλά λέει ο τύπος σε μία φάση που εκεί, ξέρεις, άμα τον είχα μπροστά μου, άνετα είχε φάει σφαλιάρα εκεί. Είχε πει ότι ήταν στην Ινδία 2 χρόνια mm-hmm. και δεν είχε καταλάβει πώς η Ινδία λειτουργούσε. Και προφανώς η Ινδία είναι ένα μέρος στο οποίο δεν είναι, ξέρω εγώ, τι να πω και εγώ τώρα, η Ουκρανία στη Σοβιετική Ένωση ή πώς το λένε, η Σιγκαπούρη. Επειδή ακριβώς δεν καλυπωνόταν μια χώρα με τόσες κουλτούρες, τόσα πράγματα να συμβαίνουν, τόσες διαφορετικότητες στο καλούπι που είχε στο μυαλό του, φταίγανε η Ινδία, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Όχι αυτός, για να καταλάβουμε, ήταν 2 χρόνια. Δηλαδή δεν κάθισε σε μια φάση στον πρώτο χρόνο να πει μήπως τα βλέπω, μήπως πηγαίνω εγώ στραβά, α όχι, πηγαίνει στραβά ο γυαλός. Και κάθισε κι άλλο ένα χρόνο εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι περιγράφεις και πώς το έγραψε, αλλά είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς δουλεύει μια ολόκληρη κουλτούρα, άμα δεν έχεις λίγο δει την ιστορία της, το κοινωνικό της στάτους, πώς νιώθει ο καθένας. Οικονομικά εννοώ. Ακόμα και όταν έχεις μεγαλώσει σε μια κοινωνική τάξη, το τι θα κάνεις οικονομικά δεν είναι ότι σου κατέβει, θα λειτουργείς μέσα. Ναι, είναι ότι ναι. Το γράφει, ξέρω εγώ. Ότι λέει, ναι, και το γράφει σαν υποσημείωση, ας πούμε. Ενώ, ξέρεις, ενώ προφανώς φίλε φταίει το ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Δηλαδή δεν το έχεις καταλάβει τόση ώρα. Και τέλος πάντων, ναι, αυτό. Okay. Γι' αυτό μου τη, αλλά πιο πολύ μου τη βίδωσε. Δεν έχει σχέση με το αν συμφωνούσα ή όχι, αλλά έχει σχέση με το ότι έκανες αυτό που λέμε Μισελ. Δηλαδή ναι. Είπες ότι θα σου πουλήσω το Χ, έχεις ένα εξώφυλλο το Χ και το ανοίγει ο άλλος και διαβάζει το ψι. Ναι, δηλαδή ναι, θα μπορούσε ναι, να μου είχε βάλει μέσα Βίκτορ Ουγκό, ας πούμε, και να έλεγε, μα δεν είναι ένα αριστούργημα της λογοτεχνίας. Και να ήταν, εγώ αγόρασα αυτό που έχεις απ' έξω. Δεν καταλαβαίνεις τους νόμους της οικονομίας, Δημήτρη. Πρέπει να γράψει κάποιο άλλο ένα βιβλίο. Διαβάζω ωραία. Ένα τώρα μικροοικονομία ξανά. Μικρό, πήγαμε πάλι σε μικρό. ΦΠΑ. Έγινε. Αυτά. Χαιρετούμε. Με αυτά σας αφήνουμε. Χαίρετε μέχρι το επόμενο. Γεια σας.